Κώστα Τσουκαλά, καλημέρα. Καλημέρα. Και εγώ αυτό έβλεπα πριν μπω ακριβώς, το διάβαζα. Και από τους αγαπημένους ηθοποιούς, ειδικά της δεκαετίας της προηγούμενης, όχι αυτή που πέρασε τώρα. Ό,τι θυμάμαι και στο θέατρο και στη τηλεόραση πάρα πολύ συχνά. Κεντρικός πρωταγωνιστής θεατρικός. Βέβαια. Πολύ καλές μορφές του ελληνικού θεάτρου. Και με γνώσεις. Και με γνώσεις και με μεγάλη παλέτα και ρεπερτόριο ευρύ σε ρόλους. Λοιπόν, είπες για ρεπερτόριο τώρα και παλέτα. Θα έχουμε ανακοινώσεις στη ΔΕΘ. Φυσικά είναι φυσικό να τις κάνει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουν κάποια πράγματα βγει προς την επιφάνεια και τα δουλεύουν εντός εισαγωγικών και αυτή την εβδομάδα πριν τις τελικές αποφάσεις και πριν τις τελικές ανακοινώσεις. Αλλά φαίνεται πως θα έχουμε 10 αλλαγές στις συντάξεις. Και εδώ αφορά πάρα πολύ κόσμο. Πέρα δηλαδή από την αύξηση των συντάξεων από 1η-1η-25 που κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο για 2 και 2,5% που αυτό θα κλειδώσει επίσημα, αν κάνω λάθος, με διορθώνεις Οκτώβριο-Νοέμβριο. Έχουμε κάποιες άλλες αλλαγές στις συντάξεις που αυτές θα τις δούμε και θα μας αφορούν άμεσα και έμεσα και μακάρι να μας αφορούν προς τη θετική κατεύθυνση. Γιατί τσέπη μας εννοώ. Έχουμε διάφορες αλλαγές που έρχονται. Μένει να δούμε αν θα έρθουν τώρα ή αν κάποιες θα πάνε πιο μετά. Γιατί ακριβώς επειδή υπήρχε και η καταστροφή που είδαμε τον Αύγουστο με τις φωτιές. Άρα κάποια εκατομμύρια λες θα κατευθυνθούν προς τα εκεί. Αλλά και ότι πιθανολογείται ότι θα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, το εντεκάμενο σε δώρα κύριων, δώρα επικουρικών και οι επικουρικές συντάξεις, το εντεκάμενο Ιουνίου 15 Μαΐου 16, αυτό μπορεί να αφαιρέσει ένα μέρος του δημοσιονομικού χώρου και τελικά κάποιες αλλαγές να μην τις δούμε τώρα, αλλά πιο μετά. Πάμε μετά συγκεντρώσεις. Πάμε να δούμε σε κάρτες τι έχει συγκεντρώσει. Γιατί εγώ εκτός των άλλων. Άρα δεν ξέρουμε ακόμα αν θα έρθει. Ακριβώς, αλλά ποιο είναι το περίγραμμα. Αφαιρεστικό. Γιατί σημαντικό, για παράδειγμα, είναι αυτό που βλέπουμε τώρα στην πρώτη κάρτα. Δηλαδή το πρώτο. Η αλληλεγγύη. Η μείωση φορά αλληλεγγύης, από ό,τι φαίνεται, θα πάει το 25. Ναι. Δεν ξέρουμε αν θα είναι σε ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Είναι από εκείνη, γιατί έχει ένα δημοσιονομικό κόστος. Αφορά 500.000 συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν πάνω από 1.400 ευρώ μεικτά. Αλλά έμεσα θα τους. Αυτό έμεσα, αν μειωνόταν η εισφορά αλληλεγγύης, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η αύξηση από εκείνη που δίνεται ετήσια. Αυτό θα τους αυξήσει τη σύνταξη. Είναι η πρώτη περικοπή η οποία υπάρχει από το μνημόνιο και η οποία γίνεται πάνω από 1.300 ευρώ, αλλά από το πρώτο ευρώ, με αποτέλεσμα όσο πιο μεγάλη είναι η σύνταξη, τόσο πιο μεγάλη να είναι και η περικοπή. Άρα αυτό το βλέπεις από το 25. Αυτό, ενώ ήταν τα δεδομένα ότι θα ανακοινωθούν τον Πρωθυπουργό, μακάρι να ανακοινωθεί, υπάρχει μια διαρροή ότι μπορεί να πάει το 25 και να μην είναι σε εκείνο που θα και ακούσουμε τώρα. Όπως και σίγουρο είναι η πρώτη 25 η αύξηση όλων των συνταξιούχων, 2,5%. Λοιπόν, θα κάνουμε ταμείο, το είπες και εσύ πριν, τέλος του μήνα. Τέλος του χρόνου. Διότι αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Ο μέσος όρος με τα σημερινά δεδομένα είναι περίπου στο 2,5%. Αυτό μπορεί είναι να πάει και έως το 3%. Εγώ σε επιβεβαιώνω πάντως. Αυτή είναι η ετήσια αύξηση που δίνεται, η οποία για εκείνους που δεν έχουν προσωπική διαφορά, περίπου 1.700.000 θα πάμε και στην προσωπική διαφορά. Θα δούνε αυτήν την αύξηση. Για πήγαινε λίγο οι σε αυτό. Οι υπόλοιποι απλά θα δούνε να μειώνεται ή να συμψηφίζεται αυτή με την προσωπική διαφορά. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί έχουμε μείωση 60.000 συνταξιούχων λόγω θανάτου στον ειδικό τομέα. Εκεί τώρα τι συμβαίνει. Ναι. Εκεί από ένα λάθος, μια αστοχία του πληροφοριακού συστήματος, δεν έγινε μετά την τριετία από τον θάνατο η περικοπή στη σύνταξη κυρίας για εκείνες ή εκείνους οι οποίοι είτε συνεχίζουν να εργάζονται είτε λαμβάνουν και δική του σύνταξη. Αυτούς αφορά, για να μην τρομάζει ο κόσμος. Όποιος παίρνει μόνο σύνταξη λόγω θανάτου ή όποιος μιλάμε για θάνατο που έχει συμβεί τελευταία τριετία, δεν τον αφορά. Αυτό αφορά εκείνους που συνέβη ο θάνατος παλαιότερα, δεν φταίνει οι άνθρωποι, ήδη το δηλώσανε, ήταν αστοχία του συστήματος, αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα και μόνο τις κύριες συντάξεις, ψάχνουν να βρουν τρόπο να είναι πιο ανέμακτη, όσο πιο ανέμακτη η επαναφορά, όμως θα έχει. Θα έχει κόσμο, διότι μιλάμε για ποσά που μπορεί να είναι μέχρι και 20.000 ευρώ. Και το 4 είναι σημαντικό, έτσι, στους 10. Εδώ λοιπόν τώρα είναι ότι ενώ έγινε το θετικό μέτρο τον προηγούμενο Δεκέμβρη και μπορούν τα άτομα με αναπηρία να εργάζονται και παράλληλα να παίρνουν σύνταξη, όπως ήταν γραμμένη η διατύπωση του νόμου, τον μήνα που έκανα το αίτημα για σύνταξη έπρεπε να μην εργάζομαι. Άρα εξαναγκάζονταν είτε να παραιτηθούν, για ένα μήνα, είτε να κλείσουν την επιχείρηση. Και επειδή μετά δεν ξέρανε αν θα του ξαναπροσλάβει ο εργοδότης, πάρα πολλοί δεν προχωρούσαν στο να πάρουν σύνταξη. Αυτό διορθώνεται. Μάλλον θα λυθεί, αυτό λένε θα έρθει τώρα, γιατί μπορεί να δει και σε τροπολογία και σε άλλο νομοσχέδιο. Πέντε. Εσύ το ξαναδείξει πολύ καιρό αυτό με τα πλασματικά. Εδώ είναι το πιο κρίσιμο κατά τη γνώμη μου. Θα δούμε αν θα έρθει τώρα ή αν θα πάει το 25.
η δυνατότητα και στην επικουρική, πέραν του στρατού που υπήρχε και σήμερα, να μπορώ να αγοράσω έως 3 χρόνια, αν έχω 12 ετία. Και αφορά και τις γυναίκες, έτσι. Για να μπορώ να πάρω επικουρική. Όλους. Πάρα πολύ ασφαλισμένοι, ιδίως επαγγελματίες που είχαν παλιά οίκα και δεν μπόρεσαν να φτάσουν 15 χρόνια, έχουν 10, 11, 12, πηγαίναν χαμένες τις φορές. Αν γίνει αυτό και ελπίζουμε να γίνει, θα μπορούν με ένα κόστος να μην πάνε χαμένες φορές και να παίρνουν μία έστω μικρή επιχείρηση. Πάμε τώρα στο ΣΟΣ. Με εντριγκάρεις τώρα εδώ στο 6. Αυτό είναι το πιο. Γιατί εμείς θα είμαστε μετά σίγουρα πρώτη 25, μην βάλω άλλα χρόνια. Στην 25 χρόνια. Για πες τώρα, τι αλλάζει. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια δομική αλλαγή από το 25, που ήταν ψηφισμένη ήδη και από τον νόμο Κατρούγκαλο και από τον νόμο Βρούτση μετά. Η οποία λέει το εξής. Ότι ενώ έως τώρα να βάλουμε και τους τίτλους μας από το κοντρόλ, αναπροσαρμόζονται οι αποδοχές για να βγάλω το μέσο μισθό και να υπολογίσω τη σύνταξη με το δίκτυο τιμών καταναλωτή, τον πληθωρισμό, αυτό θα αλλάξει και θα είναι με το δίκτυο μεταβολής μισθών. Ναι. Σήμερα ο δομικός πληθωρισμός είναι περίπου στο 3%. Η ακρίβεια είναι μεγαλύτερη, αλλά ο πληθωρισμός όπως τον μετράμε είναι 3%. Ενώ είναι περίπου στο 3,5% ο δίκτυο μεταβολής μισθών. Αυτό σημαίνει ότι αν έως τον Δεκέμβρη προχωρήσει αυτή η ροή, θα είναι ευνοϊκότερο να φύγει κάποιος το 25. Μάλιστα. Άρα, αν κάποιος είναι σε ένα δίλημα και λέει: εγώ θέλω να φύγω όπου να είναι, τέλος του χρόνου ή αρχές 25, μάλλον θα είναι κατάτι. Καλύτερα. Καλύτερο. Δεν μιλάμε για μεγάλες διαφορές. Όχι, αλλά το λέω αυτό. Το τώρα, εκείνοι οι οποίοι λόγω προσωπικής διαφοράς δεν θα δουν αύξηση. Αυτή είναι η επιταγή ακρίβειας των εισαγωγικών, σου περιλαμβάνει. Είναι ένα μέρος, ναι, θα δούνε 100 έως 250 ευρώ ανάλογα επίδομα προσωπικής διαφοράς. Όσο πιο μικρή παροχή μάλλον έχουν, θα είναι και λίγο πιο και μεγάλη. Και εκεί κολλάει και το 8, είναι και το επίδομα συνταξιούχους λοιπόν, τώρα. Εκείνη τώρα, αυτό είναι, θα δούμε αν θα υπάρξει χώρος μεσονομικός, μακάρι να υπάρξει. Μαθαίνω ότι προσπαθούν να συγκεντρώσουν προσπαθούν να χρήματα για αυτή την επιταγή ακρίβειας, να διευρυνθεί. Αλλά και άλλους ευάλωτους άτομα με αναπηρία, οικογενειακά επιδόματα. Τι λέει λοιπόν, εκείνοι οι οποίοι είναι χαμηλός συνταξιούχοι και δεν θα πάρουν μάλλον επίδομα προσωπικής διαφοράς, θα δουν μήπως πάρουν ένα επίδομα 100-150 ευρώ. Ναι. Να μάλιστα. Δούμε τι κριτήρια θα έχει. Πέρσι είχε περίπου τα 9.000 ευρώ. Τώρα, θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές φορές των επαγγελματιών περίπου 2,5% όσο αυξάνεται κάθε φορά. Ναι. Εδώ θα είναι μάλλον με το δίκτυο καταναλωτή θα παραμείνει αυτό. Και θα έχουμε και μία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων. Εδώ πέρα υπάρχει μία συζήτηση. Μπαίνω λίγο στα χωράφια. Μισό το 100. Ναι, μήπως το μισό γίνει και 1%. Δεν ξέρω αν υπάρχει το περιθώριο. Είναι να γίνει ένα, αλλά είναι να γίνει ένα έως το 27. Ναι, λέω, και μάλλον θα είναι μισό το 25, μισό το 27. Ναι, μπορεί. Ναι, μπορεί. Μήπως, λέω αλλά τώρα, η γενική εικόνα είναι ότι 1% είναι να γίνει, αλλά μάλλον μέχρι τώρα κυριαρχούσε η ιδέα αυτό να γίνει σπαστά μισό το 25, μισό το 27. Μπορεί να γίνει και όλο μαζί νωρίτερα. Λοιπόν, έκανες φοβερή αποκωδικοποίηση, δεν είχατε βαφτιά. Φαντάζομαι γίναμε πολύ σαφείς για όσους μας παρακολουθούν. Κλείνοντας, τι άλλο θα ρίξει ότι μπορεί να ακούσουμε στη ΔΕΘ όσον αφορά αυτό το θέμα. Το θέμα είναι το επίδομα ανεργίας που θα αλλάξει το η ελευθερία. Το και ο Κώστας Καραγκούνης εχθές εδώ πέρα ότι έρχεται πιο μπροστά. Πολύ σημαντικό αυτό. Εκεί βέβαια να πω το εξής. Λέει λοιπόν. Έρχεται πιο μπροστά η καταβολή του ώστε να σεβάσει τη διαδικασία να ψήνει για δουλειά. Θα είναι ένα κομμάτι λοιπόν σου λέει σταθερό και ένα μεταβλητό. Σταθερό για όλους, μεταβλητό για ανάλογα πόσα χρόνια έχω και τι μισθό είχα. Άρα επιτοτεί αυτούς που πραγματικά έχουν δουλέψει. Αυτό είναι. Ναι. Μη δούμε, πρέπει να εξηγηθεί το Υπουργείο. Το εμπροστοβαρές του, το σύνολο αυτό που θα λάβει ο νέος ανεργός, θα είναι ίδιο με εκείνο που έπαιρνε τώρα. Ναι. Ή θα είναι μικρότερο. Ναι. Γιατί σήμερα παίρνει παράδειγμα 500 ευρώ, επί 12 μήνες παίρνει 6.000 ευρώ. Αν είναι να μου πεις παίρνεις τα 6.000 το εξάμεινο για να βρεις δουλειά νωρίτερα, ναι. Αλλά αν να είναι τελικά 3.000 ευρώ, εκεί μπορεί να έχει και χαμένους. Πρέπει να δούμε την ισορροπία και πώς θα εξηγηθεί. Περιμένουμε, αυτά θα τα ανακοινώσει προφανώς ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινωθούν και θα διευκριστούν και από τους υπουργούς για να έχουμε μια πλήρη εικόνα και να αξιολογήσουμε και το μέτρο. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή σεζόν έχουμε. Μπήκες και εσύ δυνατά. Λοιπόν, καλό φθινόπωρο. Υγεία πάνω απ' όλα για όλους. Βέβαια. Το βασικό. Υγεία.